Μετά από δύσκολη, συνεχή και πολύμηνη διαπραγμάτευση, πετύχαμε πολύ σημαντικές αποφάσεις για την Ελλάδα. Τι πετύχαμε? Πρώτα απ' όλα, την πέμπτη δόση, την εξασφάλιση της πέμπτης δόσης, ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να μπορούμε να εγγυηθούμε, την ομαλή λειτουργία του κράτους, των υπηρεσιών, την καταβολή των μισθών και συντάξεων. Δεύτερον, το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης. Μετά από συστηματική προετοιμασία αυτούς τους τελευταίους μήνες, σκληρή καθημερινή διαπραγμάτευση, η Ελλάδα εξασφάλισε απόφαση του Συμβουλίου για την θωράκιση και την χρηματοδότηση της οικονομίας μας με νέο πρόγραμμα στήριξης για τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είμαστε υπό τον εκβιασμό, τον φόβο των αγορών, ότι εξασφαλίσαμε μια σημαντική περίοδο σταθερότητας από εξωτερικές πιέσεις και έτσι να μπορούμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ριζικές αλλαγές στη χώρα μας, δηλαδή να μπορούμε επιτέλους να σταθούμε στα πόδια μας, να μην έχουμε ανάγκη να εξαρτώμαστε από άλλους, από δάνειες δυνάμεις. Πέρα λοιπόν από την εγγύηση των μισθών, των συντάξεων και της ασφάλειας της ελληνικής οικογένειας, μπορούμε πλέον απερίσπαστοι να επικεντρωθούμε στην στήριξη και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Τρίτον, μετά από την συστηματική και συνεχή διαπραγμάτευση, η Ελλάδα εξασφάλισε και την επιτάχυνση της χρηματοδότησης της χώρας μας. Από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την καλύτερη στόχευσή τους, με δύο βασικούς στόχους. Πρώτα απ' όλα, να βοηθήσουμε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, δηλαδή να έχουμε ανάπτυξη και παράλληλα να στηρίξουμε την δημιουργία θέσεων εργασίας, να στηρίξουμε τον άνεργο, να στηρίξουμε τον εργαζόμενο τα επόμενα δύσκολα χρόνια. Για μας η διαπραγμάτευση δεν γίνεται στα λόγια, γίνεται στην πράξη και είναι και συνεχής και φέρνει και αποτελέσματα. Προσωπικά υπογράμμισα στους εταίρους μας ότι εμείς είμαστε συνεπείς στο νοικοκύρεμα της οικονομίας μας, αλλά πρέπει με κάθε τρόπο να στηριχθεί και η αναπτυξιακή ανάκαμψη της χώρας μας, με κάθε εργαλείο. Και αυτό πετύχαμε. Αυτό είναι αποτέλεσμα όταν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, όταν εμείς είμαστε συνεπείς και ανακτούμε την αξιοπιστία μας. Θέλω επίσης εδώ να τονίσω ότι ζήτησα και πήρα ένα πρόγραμμα ειδικό για την μεταφορά τέχνων γνωσίας, που αυτό θα συντονίζεται μεταξύ ημών και της Επιτροπής, για βοήθεια από πολλές χώρες διμερώς, με ειδικούς που μπορούν να συμβάλλουν σε τομείς όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η αναμόρφωση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το σπάσιμο της γραφειοκρατίας, σειρά τομέων στους οποίους ξέρουμε ότι υπάρχει αδυναμία στη δημόσια διοίκηση. Τέταρτον, παράλληλα προχωράει η πρόταση όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, της Ευρωομάδας, για αυστηρά εθελοντική συμμετοχή ιδιωτών στην χρηματοδότηση της Ελλάδας, που αυτό θα ανακουφίσει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία εξυπηρέτησης του χρέους μας, ένα μεγάλο βάρος που έχει η χώρα μας και ο λαός. Είναι αυτονόητο ότι η προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι να παραμείνουμε με αξιόπιστο τρόπο στην πορεία μας, που σημαίνει την ψήφιση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και του Εφαρμοστικού Νόμου. Και βεβαίως και η αποτελεσματική υλοποίηση αυτών των αποφάσεων. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω ότι για ακόμα μια φορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως και όλοι οι εταίροι μας, αναγνωρίζουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας. Και για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε κάτι που προσωπικά αναδεικνύω σε κάθε περίπτωση και σε κάθε συνομιλητή μου. Την αναγνώριση των θυσιών του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών, που είναι το θεμέλιο της εξόδου μας από την κρίση.
Πέρα όμως από τα οικονομικά, να σας κάνω μια ενημέρωση για τα υπόλοιπα θέματα. Μια σημαντική συζήτηση γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης έγινε. Θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό οργανώθηκε μετά από δικό μας αίτημα, τον περασμένο Μάρτιο. Είναι αναγκαίο, όπως ξέρετε, να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση σε μια περίοδο που και λόγω και των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων συνεχώς εντείνονται τα μεταναστευτικά και προσφυγικά φαινόμενα και ρεύματα. Πρώτο σημείο είναι ότι για μας η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικό δικαίωμα και κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυτό το βασικό δικαίωμα. Και αυτό το προασπίζουμε και αυτό ήταν και το γενικότερο κλίμα που αποτυπώθηκε. Αυτό πέρα από τη συμβολική του σημασία είναι και πολύ σημαντικό στην πράξη για τον τουρισμό μας, τις οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις, τις μεταφορές και πολλά άλλα. Δεύτερο σημείο, η αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων. Των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως, και των συνόρων των δικών μας. Ιδιαίτερα των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Εξασφαλίσαμε να υπάρξει η επιβεβαίωση της αλληλεγγύης στην πράξη με την παροχή επιχειρησιακής, τεχνικής, ακόμα και οικονομικής στήριξης. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η εξέλιξη, ακόμα και για εθνικούς λόγους, το ξέρετε. Εμείς υπογραμμίσαμε την ανάγκη ολοκλήρωσης και εφαρμογής της Συμφωνίας Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, καθώς και της έναρξης ενός διαλόγου για το θέμα των θεωρήσεων με την Τουρκία, της φιλελευθερωποίησης των θεωρήσεων. Κάτι που για την Ελλάδα θα είναι και σημαντικό, ακόμα βεβαίως και για τον τουρισμό. Τρίτο σημείο είναι ότι θέσαμε για μία ακόμα φορά το θέμα της αναθεώρησης του Δουβλίνου, το Δουβλίνο 2 όπως λέγεται, και της δικαιότερης κατανομής των βαρών σε θέματα ασύλου. Είναι βέβαια μία διαπραγμάτευση, μία προσπάθεια σε εξέλιξη, είναι μία δύσκολη προσπάθεια που κάνουμε. Για τα εξωτερικά θέματα, μιλήσαμε για τα Βαλκάνια, ειδικότερα όπως γνωρίζετε η ατζέντα όπως έχει ονομαστεί της Θεσσαλονίκης, κατά τη δικιά μας προεδρία δηλαδή την τελευταία στη Θεσσαλονίκη, παραμένει η βάση της βαλκανικής πολιτικής στην Ένωση. Η προοπτική της ένταξης της Κροατίας αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή και βέβαια χαιρετίζουμε και την απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συζητήσει την ενταξιακή προοπτική και της Σερβίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Ξέρετε ότι συναντήθηκα, όπως κάνω και τακτικά, και χθες με τον κύριο Γκρουεύσκη. Επανέλαβα την δικιά μας ετοιμότητα για λύση στο θέμα της ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό και ισχύουσα έναντι όλων. Του είπα βέβαια ότι η προώθηση τάσεων με ανέγερση αγαλμάτων που δημιουργούν εντάσεις σε πόλεις της χώρας του, κάθε άλλο παρά συντελούν στην προώθηση της λύσης της δημιουργίας μιας αξιοπιστίας στη βελτίωση των διμερών μας σχέσεων. Συζητήσαμε και τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο με έμφαση τη Συρία και την Λιβύη, αλλά βεβαίως και το Μεσανατολικό. Ως προς την Συρία, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει αυτή την χρήση βίας έναντι άοπλων διαδηλωτών, καλεί την κυβέρνησή τους να προχωρήσει σε πολιτική λύση. Και για τη Λιβύη η ελληνική θέση είναι σαφής, πρέπει να εξευρεθεί πολιτική λύση και να σταματήσει η κλιμάκωση της ανθρωπιστικής κρίσης. Από την αρχή των εξελίξεων στα αραβικές χώρες, η Ελλάδα έχει θέσει και το ζήτημα των μεταναστών και προσφύγων, οι οποίοι λόγω της εκεί κατάστασης έχουν αρχίσει να καταφεύγουν σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε επίσης ζητήσει την αλληλεγγύη και υποστήριξη των εταίρων μας στα θέματα της Frontex. Αυτά εισαγωγικά. Νομίζω τώρα να το παραδώσω στον Ηλία το Μόσελο, που νομίζω είναι η πρώτη του συνέντευξη τύπου εδώ στις Βρυξέλλες μαζί μου. Και... Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταθιάδη. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουμε.
αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Πέρα του ελληνικού προβλήματος που είναι σε μορφή κρίσης. Υπάρχει κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένωση, αν κρίνω από τα δημοσίευματα τουλάχιστον των τελευταίων ημερών, τα οποία υπογράφουν όχι απλοί συντάκτες εφημερίδων κύρους, αλλά ονόματα. Ονόματα πρωθυπουργών, τέως πρωθυπουργών, του Μπλερ, τα λέμε, οι οποίοι αμφισβητούν αν σήμερα βρίσκεται στο σωστό δρόμο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω τη δική σας εκτίμηση. Και μία μικρή ακόμα ερώτηση αν κάνω. Δεν είδα Τουρκία στις 16 σελίδες των συμπερασμάτων. Εγώ δεν απορώ, αλλά η Άγκυρα ίσως απορρίσει μετά την θριαμβευτική επιτυχία του κύριου Ερντογκάν. Για την Τουρκία βεβαίως αναφερθήκαμε, παρεπιπτόντως γύρω από τα θέματα της λάθρομετανάστευσης και της κρίσης στη Συρία, αλλά δεν είχαμε περαιτέρω συζήτηση γύρω από το θέμα της Τουρκίας, δεν ήταν στην ατζέντα. Για την κρίση στην Ευρώπη, νομίζω κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι περνά πράγματι μια κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρίση στην Ευρωζώνη, έστω και αν ξεκίνησε από την Ελλάδα ή σε χώρες της περιφέρειας, είναι μια ευρύτερη κρίση. Έχουμε μια αίσθηση εσωστρέφειας και αμηχανίας μπροστά στα γεγονότα τα διεθνή της Ευρώπης. Και αυτό το οποίο πολλές φορές λέω είναι ότι η Ευρώπη έχει υποτιμήσει τις δυνατότητές της. Ακόμα και στην κρίση την οικονομική. Εμείς έχουμε προτείνει, παραδείγματος χάρη, το θέμα των ευρωομολόγων. Είναι μια πρόταση που υπάρχει μέσα στο τραπέζι, αλλά πολιτικά δεν έχει προχωρήσει. Δεν είναι στο χέρι μιας χώρας ή και λίγων χωρών να το αποφασίσουν. Πρέπει αυτό να είναι μια συνολική απόφαση. Αλλά υπάρχει βεβαίως και η αμηχανία μπροστά και σε άλλα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι το πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να πάρει μια ηγετική θέση και να οδηγήσει εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να οδηγήσει εξελίξεις γύρω από τα θέματα κλιματικής αλλαγής, να αντιμετωπίσει θέματα γενικότερα στην οικονομία, στην διεθνή οικονομία, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα κερδοσκοπικά παράγωγα, όπως είναι η οίκη αξιολόγησης, όπως είναι η φοροδιαφυγή με τους φορολογικούς παραδείσους, όπως είναι η ενδυνάμωση του τραπεζικού συστήματος. Εκεί ναι μεν έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις, αλλά δεν είμαστε αποτελεσματικοί. Μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί, μπορεί η Ευρώπη, αρκεί να υπάρχει αυτή η απαραίτητη ενότητα και πολιτική βούληση. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κρίση που ξεκίνησε και από την Ελλάδα να είναι η αφορμή να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα βήματα συνοχής, συνεκτικότητας, ενότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι νομίζω το δικαιούμαστε, το δικαιούνται οι λαοί της περιοχής και αυτό θα έχει και ευεργετικές επιπτώσεις όχι μόνο για την ανάπτυξη αλλά και πολιτικά και κοινωνικά για την κοινωνική ευημερία όλων. Κυρία Κεχαγιά. Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το νέο δανειακό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, έχετε μιλήσει για ένα νέο δάνειο μαμόφ, ίσως το ύψος του προγράμματος και πώς θα καταμεληθεί η συμμετοχή των εθελοντών, ιδιωτών ή των ευρωπαϊκών χωρών. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά είπατε, κύριε Κεχαγιά, ότι είναι ένα δάνειο μαμούθ, ήδη ήταν ένα δάνειο μαμούθ. Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από περίπου 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η Βραζιλία, μια πολύ μεγάλη χώρα, πήρε από τα μεγαλύτερα δάνεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ήταν του ύψους των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εμείς το πρώτο μας δάνειο είναι των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ μάλιστα, και αυτό μπορεί να φτάσει. Η δεύτερη δανειοδότηση, δεν μπορώ το ακριβές νούμερο, γιατί θα σας πω γιατί, αλλά μπορεί να είναι ανάλογο ύψους, ανάλογο βεβαίως από τον συνυπολογισμό, το πώς εμείς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με έναν πιο ευεργετικό τρόπο το χρέος μας από την συμμετοχή των ιδιωτών, όπως και εσείς είπατε, διότι αυτό θα επηρεάσει τις δανειακές μας ανάγκες, ελπίζω προς το, και ελπίζουμε όλοι προς το θετικότερο, όπως βεβαίως και την αξιοποίηση
των σημαντικών πόρων που θα έχουμε από την αξιοποίηση του πλούτου, του δημόσιου πλούτου, που θα άρουν ένα μεγάλο βάρος του χρέους από τον ελληνικό λαό. Άρα αυτά θα συνυπολογιστούν με έναν τρόπο αποτελεσματικό για να δούμε το τελικό δάνειο. Οι όροι αυτού του δανείου ουσιαστικά θα βασιστούν ήδη στο μεσοπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, όπως ξέρετε, ξεπερνάει και τον χρόνο του ίδιου του δανείου, άρα δεν μιλάμε για κάποιο νέο πρόγραμμα, μάλλον νέο είδους στόχευσης. Η στόχευση είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε το έλλειμμά μας κατά 28 δισεκατομμύρια τα επόμενα, σταδιακά να έχουμε μια μείωση 28 δισεκατομμυρίων τα επόμενα 4 χρόνια. Και αυτό βεβαίως να μας φτάσει κοντά στο 1% στο έλλειμμα, δηλαδή έχοντας σοβαρά πια πλεονάσματα στον προϋπολογισμό μας, πρωτογενή πλεονάσματα, που απλά σημαίνει λαϊκά να μπορούμε να έχουμε περισσότερα έσοδα από ό,τι ξοδεύουμε, από ό,τι καταναλώνουμε ως κράτος. Γι' αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική βάση πάνω στην οποία θα μπορέσει να σταθεί η χώρα στα δικά της πόδια. Ο κύριος Χασακόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω. Είπατε νωρίτερα ότι προϋπόθεση για όλα αυτά για να πάρουμε την πέμπτη δόση και να προχωρήσει και το νέο δάνειο είναι η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Διαβεβαιώσατε τους Ευρωπαίους συναδέλφους σας ότι το μεσοπρόθεσμο θα ψηφιστεί? Είστε σίγουροι ότι το μεσοπρόθεσμο θα ψηφιστεί? Γιατί στην Αθήνα υπάρχει ένα διαφορετικό κλίμα. Και σήμερα πάλι και βουλευτές σας έχουν βγει και διαφοροποιούνται και λένε δεν θα το ψηφίσουν. Τι τους απαντάτε? Αυτό που διαβεβαίωσα είναι ότι όλοι αναγνωρίζουμε στην Ελλάδα την κρισιμότητα της στιγμής και δεν είναι μόνο κρίσιμη καμπή για την Ελλάδα εν όψει όχι μόνο της πέμπτης δόσης αλλά και μιας πίεσης που υπάρχει διεθνώς γύρω από τις αγορές και πολλά σενάρια που συζητούν το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και τι δεν πρέπει να κάνει. Και εμείς θέλουμε ακριβώς να διασφαλίσουμε μια πορεία που αποφεύγει, όπως το κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες, αποφεύγει τη χρεοκοπία, αποφεύγει μια πολύ δεσμενή και καταστροφική, θα έλεγα, εξέλιξη. Και αυτή η ωριμότητα, πιστεύω, είναι εκείνη που παρέχει την εμπιστοσύνη, τη δικιά μου, στην κρίση των βουλευτών, ώστε πράγματι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο κάβο, την δύσκολη αυτή καμπή, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ένα πολύ πράγματι δύσκολο αλλά ευεργετικό για τη χώρα έργο αλλαγών, για να μην έχουμε αυτά τα βαρύδια στο λαιμό του ελληνικού λαού. Ο κύριος Jonathan Stearns από Bloomberg. Thank you, Mr. Prime Minister from Bloomberg. How confident are you of gaining the support of ASOC members in Parliament for passing the two budget bills next week? And in that context, how important was the support that you got from your fellow European Union leaders at this meeting? Well, first of all, the support that was given by my fellow European leaders was given because they recognize not only my personal efforts, I would say they recognize the efforts of the Greek people, and I would say the sacrifices of the Greek people, and that is stated in so many words in the European Council conclusions. So they see that we have not only been on track, but we're doing everything we can to put our house in order. And this is a vote of confidence from our fellow partners in the European Union. I believe that the sense of crisis and the sense of national responsibility, but also European responsibility, is the same sense that will preside over the discussions and the final vote in the Greek Parliament. Ο κύριος Βασιλόπουλος. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα σας ρωτήσω πάλι σε ένα πολιτικό ερώτημα από τη συναδελφή προηγουμένως.
υπάρχουν βουλευτές που σκέφτονται πάρα πολύ να στηρίξουν και το μεσοπρόθεσμο και τον εφαρμοστικό νόμο όλων, ότι τα πράγματα δείχνουν έτσι και την ίδια ώρα ο κύριος Σαμαράς σας λέει ότι έχετε αποτύχει και το λέει αυτό και έτσι ο Ευρωπαίος έφερε το τι την πορεία που κάνατε 20 μέρες τώρα, τι κάνατε για αυτό το αποτέλεσμα. Πορεία των 20 μηνών είναι ένα αποτέλεσμα για το οποίο μπορεί να είναι περήφανος ο ελληνικός λαός με τις δυσκολίες και τις θυσίες. Διότι αν είχαμε χρεοκοπία, πολύ απλά, αν είχαμε χρεοκοπία, να σας πω και ακόμα και για όσους λένε ότι να χρεοκοπήσουμε και να μην πληρώσουμε τα δάνεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Την επόμενη μέρα δεν έχουμε σύστημα υγείας. Θα κλείσει όλο το ΕΣΥ. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ή την επόμενη μέρα θα έχουμε μείωση όλων των συντάξεων κατά 70 με 80%. Ή δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε μισθούς στο δημόσιο, όλων των μισθωτών. Και σας το λέω, αν μάλιστα έχουμε να πληρώσουμε και τα δάνεια, ακόμα χειρότερα. Αλλά σας λέω και να μην πληρώσουμε όπου πληρώσουμε τα δάνεια. Αυτή θα ήταν η πραγματικότητα. Έχουμε σταθεί όρθιοι, πονάμε, είναι δύσκολο για τον ελληνικό λαό, αλλά έχουμε καταφέρει να βάλουμε τη χώρα μας σε μια διαφορετική και ασφαλή πορεία. Αυτή την πορεία πρέπει να τη συνεχίσουμε. Και πρέπει να τη συνεχίσουμε διότι είναι μια κρίση που μας δίνει και μια ευκαιρία επιτέλους να βάλουμε τάξη στη χώρα μας. Ξέρετε πόσες φορές ακούω την κριτική εσείς οι πολιτικοί δεν αναλαμβάνετε το πολιτικό κόστος. Πράγματι πολλά χρόνια πολιτικοί δεν αναλάμβαναν το πολιτικό κόστος να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα και αυτά πληρώνουμε. Έλαχε σε εμάς, ίσως ένα υπερβολικό βάρος που δεν μας αναλογούσε αυτή η μεγάλη ευθύνη, έλαχε σε εμάς να το αναλάβουμε το πολιτικό κόστος και αποφασίσαμε και αποφάσισα και προσωπικά να μην κάνω πίσω, να μην φύγω μαχήσω. Και γι' αυτό σήμερα είναι η χώρα όρθια. Αλλά κατ' εξοχήν αυτό οφείλεται στην πεποίθηση και στην βούληση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό εγώ μιλώ για ευρύτερες συνενέσεις, γι' αυτό μιλώ για συνενέσεις όχι μόνο μεταξύ των κομμάτων αλλά στην ίδια την κοινωνία, γιατί χρειάζεται τώρα στη δύσκολη καμπή, στη μέση αυτού του δρόμου να συνεχίσουμε. Έχουμε φτάσει σε ένα αποτέλεσμα καλό, ικανό, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά είναι ένας δρόμος σίγουρος και θα μας φτάσει στο να έχουμε μια οικονομία ευημερίας, ανταγωνιστική και χωρίς πια βαρύδια και δάνειες δυνάμεις. Η κυρία Καραμασπούλου. Κύριε Πρόεδρε, με το πρώτο πρόγραμμα βοήθειας των 110 υπεγράφει ένα μνημόνιο και αναλάβαμε κάποιες υποχρεώσεις ελεκταίο στην εφαρμογή του ένα τρίμηνο και σε όλα αυτά τα τρίμηνα ποτέ δεν υπήρξαμε συνεπείς. Είχαμε συνεχώς αποκλίσεις είτε στο θέμα των εσόδων, είτε στο θέμα της φοροδιαφυγής, είτε στο θέμα της ταχύτητας υιοθέτησης ή υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών, είτε όλα αυτά μαζί. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε κατά νου, επειδή αναφερθήκατε στην απόφασή σας να μην κάνετε πίσω, δηλαδή ότι ο στόχος σας δεν είναι όπως και τότε με το μνημόνιο να μην οδηγηθούμε στην χρεοκοπία, άρα και τώρα συμπεραίνω ότι γι' αυτό δέχεστε το καινούριο πακέτο. Εάν έχετε υπόψη σας να χρησιμοποιήσετε κάποιους άλλους μηχανισμούς που θα διασφαλίσουν ότι στο νέο μνημόνιο, στο μνημόνιο 2, αυτοί οι στόχοι, οι ανατρίμηνο στόχοι και οι υποχρεώσεις μας θα τηρούνται πράγματι και δεν θα κινδυνεύσουμε πάλι σε ένα χρόνο να μας λένε ότι δεν μπορούμε να σας δίνουμε άλλα λεφτά, διότι δεν είσαστε συνεπείς. Δηλαδή, τι θα αλλάξει, μιλήσατε για τις διμερείς συμφωνίες για την ανασυγκρότηση του κράτους. Τι θα είναι διαφορετικό. Δηλαδή, γιατί οι εταίροι μας μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα χρήματά τους θα πιάσουν αυτή τη φορά τόπο και δεν τα δίνουν απλώς για να κερδίσουν λίγο χρόνο, ώστε η χρεοκοπία της Ελλάδας, ας πούμε, να πάει λίγο αργότερα και να μπορούν στο μεταξύ να προετοιμάσουν την κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, οι εταίροι μας θεωρούν ότι είμαστε συνεπείς. Και δεν είναι μόνο η εταίροι μας, αλλά είναι και η περιβόητη Τρόικα, η οποία αξιολογεί κάθε τρεις μήνες.
Και βεβαίως σε αυτή την πορεία θα υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις. Και όχι μόνο διορθωτικές κινήσεις, αλλά και συνεχής διαπραγμάτευση. Καθημερινή συνεχής διαπραγμάτευση. Και για να είμαστε συνεπείς, αλλά και για να μπορέσουμε τους καλύτερους όρους να διασφαλίζουμε κάθε φορά για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Όπως καταφέραμε και διαπραγματευθήκαμε, πολύ καλύτερους όρους στην ίδια την βάση της δανειοδότησης, δηλαδή το πόσο, κατά πόσο θα πληρώσουμε γρηγορότερα ή αργότερα το δάνειο, δηλαδή επιμικίναμε το δάνειο της αποπληρωμής του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων και βεβαίως μειώσαμε και τους στόχους. Ήτανε βασικό στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν θα μπορούσε να το έχουμε κερδίσει μόνο με τα ωραία λόγια. Ήτανε η συνέπειά μας. Ήταν η συνέπειά μας σε σχέση με τις κυβερνήσεις που γνωρίζανε παλαιότερα, που λέγανε ότι έχουμε έλλειμμα 4 με 5, άντε 6% και έβγαινε 15,5%. Ενώ εμείς είχαμε στόχο 5,5% μείωση και μειώσαμε 5%. Είναι ριζική, είναι μέρα με τη νύχτα η διαφορά συνέπειας που σήμερα δείχνει η Ελλάδα και αυτό αναγνωρίζεται. Δεύτερο βεβαίως, το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης πρέπει να λάβει υπόψη και δύο ακόμα βασικά στοιχεία, τα οποία είναι το αναπτυξιακό, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας, κάτι το οποίο συζήτησα χθες και στην μικρότερη συνάντηση που είχαμε την άτυπη με τον κύριο Βον Ρομπόι πριν από το Συμβούλιο Κορυφής και βεβαίως και στην ίδια την συνεδρίαση του Συμβουλίου Κορυφής, θέτοντάς το ως κύριο ζήτημα να βοηθηθεί από την Ευρώπη, μιας και βεβαίως η Ελλάδα έχει τους περιορισμούς της, από την Ευρώπη με τα ιδιαίτερα κονδύλια, με τις ιδιαίτερες πολιτικές, αλλά και διμερώς με επενδύσεις. Θα είδατε, παραδείγματος χάρη, μια συνέντευξη του κύριου Σόιμπλε, ο οποίος μίλησε και είπε: από την Ελλάδα θέλουμε ήλιο και αέρα και άνεμο. Τι εννοούσε? Ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια δυνατότητα ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από τον ήλιο και την ενέργεια. Να δώσει αυτή την ενέργεια, να πουλήσει αυτή την ενέργεια σε άλλες περιοχές της Ευρώπης που το έχουν ανάγκη. Τέτοιου είδους επενδύσεις θα είναι μέσα στο πρόγραμμα, στο στόχο μας τα επόμενα χρόνια. Δεύτερο στοιχείο, η κοινωνική συνοχή. Πράγματι, η κρίση χτυπάει συγκεκριμένα στρώματα περισσότερο από άλλους. Εκεί θα σκύψουμε όλοι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να τονίσω ότι το νέο πρόγραμμα δεν αλλάζει τον στόχο να μειώσουμε το έλλειμμα και το χρέος εκεί που έχουμε βάλει. Δεν αλλάζουν οι στόχοι, αυτοί είναι οι στόχοι. Αλλά θα επιτρέψει να δούμε και άλλου είδους πολιτικές που νομίζω θα είναι σημαντικές. Τώρα εκεί που όμως πολύ σωστά μπορεί να έχουμε αδυναμίες, να τις αναγνωρίσουμε, το φορολογικό σύστημα. Η μεγάλη αδικία στη χώρα μας και είναι αδικία, είναι το φορολογικό σύστημα. Όχι το τυπικό, όχι το τι λέει ο νόμος. Η εφαρμογή του. Η εφαρμογή του είναι τέτοια που δυστυχώς πληρώνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να πληρώνει. Είναι σημερινό το πρόβλημα? Είναι πρόβλημα των τελευταίων 10 ή 12 μηνών? Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό. Θα κάνουμε τα πάντα, αλλά επιτέλους γι' αυτό θέλουμε και ευρύτερες συνενέσεις. Έχουμε καλέσει και τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Ελάτε να καθίσουμε κάτω, να φτιάξουμε ένα φορολογικό σύστημα και πιο ελαφρύ και πιο απλό, αλλά να λειτουργεί, να στηρίξουμε όλοι, να βγούμε όλοι και να πούμε είναι πατριωτικό καθήκον όλων μας να πληρώσουμε τους φόρους. Και ιδιαίτερα οι έχοντες και κατέχοντες. Αυτός είναι στόχος μας. Αν αυτό δεν το καταφέραμε, εγώ το αναγνωρίζω, το αναγνωρίζουμε όσο θα έπρεπε. Σημαίνει ότι θα κάνουμε πίσω? Θα βάλουμε τα δυνατά μας να φτιαχθεί επιτέλους στη χώρα μας ένα σωστό φορολογικό σύστημα. Και να περάσουμε και μια φορολογική συνείδηση. Αυτά είναι που οπωσδήποτε την επόμενη περίοδο θα είναι βασικές προτεραιότητες. Και βεβαίως ένας λόγος που κάνουμε και τις απαραίτητες αλλαγές στον μηχανισμό τον κυβερνητικό είναι για να μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση σε μερικές προτεραιότητες όπως έχω πει. Ο κύριος Chris Morris από το BBC. Good afternoon, Prime Minister. Given that you're calling for European solidarity, do you think it's reasonable that Britain is refusing to contribute any money to help Greece out? And secondly, more broadly, you say European leaders recognize the sacrifice of the Greek people.
Really? Do you think they really understand the level of economic pain which is being imposed on people at home? I don't sense a great deal of sympathy here for that. Well, then we need to get our message more strongly across to our European fellow European citizens. But I do see the understanding, and I would say amongst the peoples of Europe that it's a difficult situation. This was possibly a year ago. People were saying, as you may remember, well, this is Greece. We knew that there were problems. You know, you should take the hit. This is your problem. Now I think they realize that what we're doing is changing Greece. We're not asking for money to remain the same. We're not asking for money to be thrown into a black hole. We're saying, let's have a program, and this is the program we decided on, where we can continue to make major changes. And that's what I think that has been rewarded to Greece, is the time to make the necessary changes, which not only will help Greece, but will help the Eurozone, and will make Greece, of course, a stronger partner in the region. And Greece is in the region, which is a very difficult region, as you know, with all the changes and hopefully a promising region in the Arab world, in the Middle East, the Balkans, where we have been playing a very important stabilizing role and will continue to do so. So a strong Greece is, I think, very much in the interests of all. Now, the UK, Britain, has its reasons for what it decides on. I don't want to comment on that. It always has its priorities, but we have found a general solidarity from the European Union leaders. Πρόεδρε, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του στην Αθήνα ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί πως δεν θα υπάρξουν καινούργια σκληρά μέτρα. Ήθελα να ρωτήσω αν αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρξουν αστοχίες στα μέτρα του 2011 θα πρέπει να περιμένουμε νέα σκληρότερα μέτρα ή αν αφορά το μεσοπρόθεσμο και κάποιες ρήτρες ενδεχομένως που δεν έχουν γίνει γνωστές, μεταξύ των οποίων και αυτό των εγγυήσεων θα ήθελα να το παραστεί. Το βάλω λίγο διαφορετικά. Αν είμαστε συνεπείς στο πρόγραμμα, αν είμαστε ακόμα πιο γρήγοροι στις αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν, όχι μόνο δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα, αλλά θα έχουμε και ελάφρυνση των μέτρων. Και αυτό θα συμβάλλει, οπωσδήποτε, ακόμα περισσότερο στο να άρουμε βάρη που σήμερα κουβαλά ο ελληνικός λαός. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού και ένα μεγάλο μέρος και αδίκως από λάθη του παρελθόντος. Γι' αυτό ακριβώς τονίζω και εγώ την ανάγκη όλοι να συμβάλλουν. Μην περιμένετε ότι οι 15 υπουργοί θα κάνουν θαύματα χωρίς να συμβάλλει ολόκληρη η κοινωνία στις μεγάλες αλλαγές. Καλούμαστε ιστορικά. Δεν είναι μια τρέχουσα συγκυρία. Δεν είναι μια τρέχουσα πολιτική. Πολλές φορές ακούω τους διαλόγους και τις συγκρούσεις, είτε στην τηλεόραση είτε και στη Βουλή ακόμα, σαν να είναι μια σύγκρουση, σαν να μην είχαμε περάσει αυτή την τεράστια, να μην είστε στην τεράστια αυτή κρίση που περνάει η χώρα μας. Ας κατανοήσουμε, είναι ιστορικής σημασίας αυτή η κρίση. Εάν όλοι δεν βοηθήσουμε με τις αλλαγές, εάν όλοι κάνουμε λίγο πίσω διότι ξεβολευόμαστε, μικρές, μεγάλες ολιγαρχίες, συμφέροντα, και πράγματι αντιστέκονται. Πράγματι υπάρχουν αντιστάσεις. Αν όλοι αντισταθούμε, αν όλοι πετροβολούμε τις προσπάθειες αυτής, όχι μόνο της εθνικής σωτηρίας και των αλλαγών, βεβαίως θα έρθουν χειρότερα και μπορεί να φτάσουμε στη χρεοκοπία. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Την καταστροφή. Μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Γι' αυτό όμως χρειάζεται να υπάρξει αυτή ευρύτατη προσπάθεια κοινωνικής στήριξης. Αυτό είναι που εγώ επιδιώκω, εμείς επιδιώκουμε, όχι μόνο μεταξύ των κομμάτων, αλλά και ευρύτερα στα κοινωνικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι που θα μας επιτρέψει να μπορούμε να φτιάξουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Ο κύριος Κούτρας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω αν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες από τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό των Οικονομικών είναι δίκαιο. Και αν θεωρείτε ότι η μεσαία τάξη ή τέλος πάντων οι συνεπείς φορολογούμενοι και συνεπείς επιχειρηματίες
μπορούν να αντέξουν το βάρος του συγκεκριμένου προγράμματος τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει κάνει ελάχιστα για τις δαπάνες και ελάχιστα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ. Και για τις δαπάνες έχουν γίνει πρωτόγνωρα στην περικοπή, όπως βεβαίως έχει γίνει και σημαντική, έχουν γίνει και σημαντικά βήματα για την φοροδιαφυγή. Όχι αρκετά. Όχι αρκετά. Και πράγματι, όσο το φορολογικό σύστημα παραμένει με τις αδικίες ότι ουσιαστικά η φορολογική βάση είναι μικρή και δεν διευρυνθεί, αυτή είναι μία από τις βασικές αδικίες στη χώρα μας. Αλλά δεν είναι σήμερα αυτή η αδικία. Όπως είπα, είναι αδικία διαχρονική. Αυτό είναι που πρέπει να λύσουμε. Και εδώ καλώ όλους να συμβάλλουν, κάθε πολίτης να κατανοήσει το χρέος και το καθήκον απέναντι στην πατρίδα, απέναντι στον συνάνθρωπό του. Είναι θέμα αλληλεγγύης. Όταν μιλάμε ότι θέλουμε να έχουμε σωστά νοσοκομεία, σωστή παιδεία, σωστό ασφαλιστικό σύστημα, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει η συνεισφορά όλων προς αυτή την κατεύθυνση, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός. Αλλά και παράλληλα χρειάζεται να συνεργαστούμε και όλα τα κόμματα για να δώσουμε μια πάση. Θα υπάρχουν και ιδεολογικές διαφορές, αλλά σε κάποιες βασικές αρχές φορολογικής λειτουργίας νομίζω μπορούμε να βρούμε ευρύτερες συνενέσεις. Έχω ζητήσει από τους υπουργούς και από τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βενιζέλο, στη συζήτηση που θα κάνουμε για το νέο πρόγραμμα δανειοδότησης να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις παρατάξεις, όλα τα κόμματα, βεβαίως και τους κοινωνικούς εταίρους, για συζήτηση γύρω από τα θέματα αυτά, όπως και το φορολογικό και όχι μόνο το φορολογικό, να πάμε, θέλετε, στην διαπραγμάτευση να το πούμε, να πάμε σε κοινές προτάσεις, ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε κάτι που θα μείνει, όχι ως ένα έργο μιας κυβέρνησης ή μιας παράταξης, αλλά ως ένα έργο που έχει μια μόνιμη βάση, διότι έχει εδραιωθεί στη συνείδηση ευρύτερα όχι μόνο των πολιτικών δυνάμεων, αλλά του ελληνικού λαού. Ένα σωστό φορολογικό σύστημα, όπως και βεβαίως και σε πολλά άλλα σημαντικά θέματα τα οποία αλλάζουμε στη χώρα μας. Ο κύριος Πιτάρας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σταθώ λίγο στο σκηνικό που διαμορφώνεται στην Αθήνα. Έχουμε από τη μια την σχεδόν καθημερινή περικύκλωση της Βουλής από αγανακτισμένους πολίτες. Έχουμε τους βουλευτές σας, κάποιους τέλος πάντων, οι οποίοι απειλούν να καταψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο. Έχουμε εσείως πολύ ωραίες καθημερινές διακοπές ρεύματος από τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ. Σήμερα είχαμε και κάτι καινούργιο, μια ταξιδιωτική οδηγία από την Αυστραλία στους πολίτες της να μην επισκέπτεται την Αθήνα, γιατί γίνονται, λέει, καθημερινές και ίσως πολλές φορές βίαιες διαδηλώσεις. Όλο αυτό το σκηνικό, νομίζετε πως λειτουργεί πιεστικά προς εσάς? Πολλοί μιλούν ενδεχόμενως για μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις από αυτά τα πράγματα. Οι αντίπαλοι σας λένε ότι μπορεί να πήρατε στη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά δεν έχετε ψήφο εμπιστοσύνης στην κοινωνία. Εσείς πόσο σίγουρος και ασφαλής νιώθετε στην καρδιά σας? Πρώτα απ' όλα, όπως σας είπα και προηγουμένως, εγώ και εμείς αναλάβαμε ευθύνες που δεν μας αναλογούσαν. Θα ήταν πολύ εύκολο να φυγομαχήσουμε όπως κάνανε άλλοι. Είπα από την αρχή, δεν είναι καρέκλα μου, είναι το μέλλον της χώρας, είναι το καθήκον το πατριωτικό, είναι η αίσθηση ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό. Αυτό το αίσθημα ευθύνης θέλω να το αισθάνετε, να το αισθάνονται όλοι, διότι πολύ εύκολα μπορούμε ένα τμήμα της κοινωνίας ή μια συντεχνία ή κάποια μικροσυμφέροντα ή και μεγαλύτερα συμφέροντα όλοι να θεωρούμε ότι έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Τελικά όμως, αν βουλιάξει η χώρα, κανένας δεν θα βρει το δίκαιο του. Κανένας. Ίσως εκεί θα είναι που οι πιο αδύναμοι και η μεσαία τάξη θα χτυπηθούν περισσότερο από όλους. Δηλαδή αυτό που κάνουμε σήμερα, παρότι είναι με θυσίες και με πόνο και των αδυνάμων και της μεσαίας τάξης, προστατεύει ειδικά αυτούς. Προστατεύουν ειδικά αυτά τα στρώματα, διότι η εναλλακτική δεν είναι ένας παράδεισος. Η εναλλακτική είναι καταστροφή. Και πρέπει όλοι να συναισθανθούμε ότι πρέπει να φτιάξουμε την Ελλάδα. Η διαμαρτυρία, και εγώ εύκολα διαμαρτύρομαι, μπορώ να σας βάλω και άλλα 100, να μου πείτε τα προβλήματα της χώρας. Είναι εύκολη η διαμαρτυρία. Δεν είμαι και εναντίον της διαμαρτυρίας.
επιτέλους όμως, πέραν της διαμαρτυρίας, να κάνουμε τις αλλαγές. Να μπούμε όλοι, να στρωθούμε, να κάνουμε τις αλλαγές. Η κυβέρνηση αυτό έχει αποφασίσει. Και αυτό θα κάνει. Και θα δημιουργήσουμε εκείνες τις απαραίτητες συμμαχίες για να προχωρήσουμε μπροστά. Ο κύριος Σόκος. Κύριε Πρόεδρε, στις 8 Ιουλίου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αποφασίσει αν θα εκταμιεύσει τη δική του συμμετοχή στην πέμπτη δόση. Έχει θέσει ως προϋπόθεση την εξασφάλιση της χρηματοδότησης στη χώρα μας από την Ευρώπη για τον επόμενο χρόνο, μέχρι το 2012. Θεωρείτε ότι με τη χθεσινή απόφαση οι εγγυήσεις που ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις παίρνει και τις έχει? Ναι, η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει την χρηματοδότηση της χώρας μας για τις δανειακές ανάγκες που θα έχει, τις ανάγκες που έχει για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η ασφάλεια που μας παρέχει και είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για τον ελληνικό λαό, για την οικονομία μας, για την σιγουριά μας, αν θέλετε. Και αυτό θα, όπως είπατε, είναι προϋπόθεση για την δανειοδότηση και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και αυτή την προϋπόθεση πια, αυτή την εγγύηση την έχει πάρει. Άρα θα έχουμε, είμαι σίγουρος, και το πράσινο φως και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την δικιά της χρηματοδότηση. Ο κύριος Πάρης. Κώστας Πάρης from the Wall Street Journal, Prime Minister. I'd like to ask you the following. One condition or one part of the new bailout facility is going to be privatizations. We understand that this amount could reach to 30 billion for the duration of the new facility, or 50 billion until 2015, which has been agreed with the Troika. And Greece's EU partners are very strict on that condition. Since you have not sold a single state entity in the past 12 to 20 months, what makes you believe that you can basically sell one per 15 days, according to the program that you have put forward, over the next 3 or 4 years? Well, first of all, we've already moved ahead on some very important areas, such as our telecommunications. We're moving ahead on developing the Ellinikon Airport. And these are things that have been, we also have the moving ahead on the issue of energy concerning the gas company. This is something which of course, is a very ambitious program. No one disagrees it's not ambitious. That's why we are creating an entity which is going to be a holding company for the assets, which will either be privatized or developed. And we will need the expertise as far as the methodology to make sure that we get good prices on things that are privatized, that we create through privatizations new alliances and investment. We have technical know-how brought in through the privatizations, and we open up new markets also in the region, and not only through this process. It's a complicated issue, but we have the will. I think there's a wider consensus in the Greek society today, and we'll be moving forward. Κυρία Βανέσα Ρωμαίο. Βανέσα. Basically, you had some doubts about the parliamentary vote when you first arrived in Brussels. What has changed, if anything? Do you feel more confident about what's going to happen in Sweden? I think the basic issue here is that we all feel the great sense of responsibility we have, first of all, to the Greek people, and continuing on a difficult path, but I would say a path which is much better than the alternative path of defaulting. This path is something which is guaranteed by sticking to our task, our program, and making the major changes in our country. I believe that this is something which is understood by
the majority in the Greek parliament. And of course, democratically, the Greek parliament will decide. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω για πρώτη φορά στο σημερινό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι η πολιτική συνένεση στην Ελλάδα είναι προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος. Δεδομένου ότι αυτό το πρόγραμμα πηγαίνει ούτως ή άλλως και μετά τη λήξη της θητείας. Και δεδομένου ότι από αυτό μπορώ εγώ τουλάχιστον να καταλάβω ότι πολλοί στην Ευρώπη αμφιβάλλουν αν θα πάρουν τα λεφτά τους στο βαθμό που δεν θα υπάρξει συνένεση. Εσείς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι ανεξαρτήτως από τη δικιά σας βούληση και τις προσπάθειές σας δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα, παραδείγματος χάρη το Διεθνές Δολογικό Ταμείο ή η Ευρώπη να πούνε κάποια στιγμή ότι αφού δεν υπάρξει συνένεση, σαν να κάνουν τη χρηματοδότηση. Νομίζω αν κανείς κοίταγε το 2009, δεν θα μπορούσε να προβλέψει κανείς ότι το έλλειμμα του 2009, το ατύχημα δηλαδή, δεν θα ήταν ότι θα φτάναμε στο 15,5% και με ένα τεράστιο χρέος ουσιαστικά να έχουμε ανεβάσει, σχεδόν διπλασιάσει το ιστορικό χρέος της χώρας μας. Βέβαια δεν ήταν ατύχημα αυτό, ήταν έλλειψη πολιτικής βούλησης, κακοδιαχείριση, ήταν ένα σύστημα που είχε πια παρακμάσει και πληρώνουμε τα αποτελέσματα. Σήμερα έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα με τις όποιες δυσκολίες και το οποίο είναι υπό την δημόσια, αν θέλετε, αξιολόγηση, δεν μιλάω για την Τρόικα, τη δημόσια αξιολόγηση παγκοσμίως όλων των πολιτών πια με τα μέσα ενημέρωσης και λόγω και της σημασίας που η Ελλάδα παίζει πια η κρίση αυτή μέσα στην Ευρωζώνη και θεωρώ ότι ακριβώς αυτή η βούληση είναι και αυτή η πορεία είναι που είναι, δημιουργεί το αίσθημα της ασφάλειας. Βεβαίως, εγώ δεν υποδεικνύω σε κανέναν τι θα κάνει στη χώρα μας. Είναι δημοκρατικές οι διαδικασίες, αποφασίζει το κάθε κόμμα και κρίνεται το κάθε κόμμα. Κρίνεται από τον ελληνικό λαό, αξιολογείται από τον ελληνικό λαό, αναλαμβάνει τις ευθύνες το κάθε κόμμα ενώπιον του ελληνικού λαού. Θέλω όμως να τονίσω αυτό που είπατε και εσείς και το οποίο είναι σωστό. Πολλές φορές ρωτούνε, σας δίνουμε τα λεφτά μας. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας δείξει, να μας πείσει ότι οι Ευρωπαίοι πρώτοι μετά από μας θέλουν να πάμε καλά. Θέλουν η Ελλάδα να πάει καλά. Θέλουν να μην πάει καλά η Ελλάδα. Δίνουν τα λεφτά των φορολογουμένων τους. Άρα λοιπόν έχουν κάθε λόγο να πετύχει το πρόγραμμα. Και θέλουν να διασφαλίσουν όσο γίνεται τους καλύτερους όρους για να πετύχει το πρόγραμμα. Και εγώ σας λέω και να μην είχαμε αυτά τα δάνεια. Και να είχαμε ένα θέμα που είναι εκτός. Να μην είχαμε κρίση καν στην Ελλάδα. Μην είχαμε κρίση. Και είχαμε θέμα όπως έχουμε το θέμα της παιδείας, που είναι μια μεγάλη τομή που θα κάνουμε. Θα είναι πιο εύκολη η αλλαγή στον χώρο της παιδείας αν ένα κόμμα το στηρίξει ή αν υπάρχει και ευρύτερη συνένεση. Εγώ σας λέω χωρίς κρίση. Βεβαίως, όσο μεγαλύτερη συνένεση, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα επιτυχίας και διάρκειας των μέτρων θα έχει ως αποτέλεσμα η πολιτική απόφαση. Άρα λοιπόν νομίζω είναι λογικό να υπάρχει η ανάγκη, να υπάρχει η αίσθηση ότι η επιτυχία αυτή θα είναι ακόμα πιο διασφαλισμένη, υπάρχουν ευρύτερες δυνάμεις που στηρίζουν. Όπως είπα, δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν, αλλά νομίζω είναι λογικό και οι εταίροι μας να θέλουν να δουν ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη δυνατή στήριξη αυτού του προγράμματος. Ο κύριος Θεοδωρόπλιος. Κύριε Πρωθυπουργέ, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, επιβάλλει νέους φόρους, έκτακτες εισφορές στα εισοδήματα, ανατροπές σε εργασιακές σχέσεις και στην κοινωνική ασφάλιση. Με αυτά τα μέτρα οδηγείται σε αφανισμό το 80% του ελληνικού λαού. Ο Υπουργός Οικονομικών, όπως ακούστηκε και πριν, δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να δεσμευτεί ότι δεν θα πάρει άλλα μέτρα. Θεωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι διαθέτεται τη λαϊκή εντολή για να συνεχίσετε αυτή τη βαρβάρη πολιτική? Είναι νομίζω σίγουρο ότι η λαϊκή εντολή να μην χρεοκοπήσουμε, να σώσουμε την Ελλάδα, να την αλλάξουμε την Ελλάδα, υπάρχει. Δεύτερο, θα είχαμε την διάλυση της κοινωνικής συνοχής
εάν δεν είχαμε κάνει αυτό που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Διότι, όπως σας είπα πριν, εάν δεν είχαμε να μας πληρώνουν κάποιοι άλλοι αυτή τη στιγμή, έστω με δάνεια, να μας πληρώνουν τα ελλείμματα, δηλαδή ξοδεύουμε περισσότερα από ό,τι έχουμε, πολύ απλά. Εάν δεν είχαμε αυτά, σας λέω, θα έπρεπε να επιλέξουμε να κλείσουμε το ΕΣΥ ή να κόψουμε συντάξεις κατά 70%, 80% ή να μην πληρώσουμε δημόσιους υπάλληλους. Αυτές θα ήταν οι επιλογές. Αυτό διασφαλίσαμε ότι δεν θα γίνει. Αυτό διασφαλίσαμε ότι δεν θα γίνει. Πέρα όμως από αυτό, από τη δύσκολη πορεία, είναι δύσκολη πορεία. Έτσι, είναι μια δύσκολη πορεία, αλλά είχαμε μεταξύ μιας δύσκολης πορείας να επιλέξουμε και μιας καταστροφικής. Πέρα από αυτό, υπάρχουν θέματα άλλα τα οποία προωθούμε. Η ανάπτυξη, η έμφαση στην αλληλεγγύη, οι αλλαγές στην παιδεία, οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Αυτές είναι μεγάλες αλλαγές που προωθούμε. Η αξιοποίηση του δημόσιου πλούτου. Η αξιοποίηση αυτού του δημόσιου πλούτου που δυστυχώς τόσα χρόνια όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε, αλλά πολλές φορές και λαϊλατήθηκε. Για να θυμίσουμε, αν θέλετε, τι γινόταν προ λίγων ετών και τι συζητάγαμε και στη Βουλή ακόμα γύρω από μεγάλα σκάνδαλα. Λοιπόν, αυτά είναι που σημαίνει ότι βάζουμε τάξη. Ναι, πονάμε, το καταλαβαίνω, το πονάω και εγώ. Μην νομίζετε ότι εγώ ως άνθρωπος και ως πολιτικός θέλω αυτά που κάνω, θα μου αρέσουν αυτά που κάνω και τα χαίρομαι. Είναι πολύ σκληρά και για μένα προσωπικά. Αλλά ξέρω ότι εάν δεν το έκανε αυτό, αν κάποιος δεν έπαιρνε αυτές τις αποφάσεις, δεν σήκωνε αυτό το μεγάλο βάρος, η χώρα μας θα ήταν πολύ διαφορετικά και θα ήταν πολύ χειρότερα. Και τότε δεν θα συζητάγαμε εδώ πέρα καν για την Ελλάδα. Θα μιλάγαμε για μια άλλη κατάσταση. Να προχωρήσουμε λοιπόν με τις δυσκολίες αυτές, ναι με επιμονή, ναι με υπομονή, με θάρρος, και να κάνουμε αυτές τις αλλαγές για να φτιάξουμε επιτέλους αυτή τη χώρα. Θα τη φτιάξουμε. Ο κύριος Κρίκ από το BBC. Wouldn't it be better for Greece and for the European Union if you were to leave the euro or to be expelled from the euro in an orderly fashion? Isn't the truth that your economy was never strong enough to be a member of the euro in the first place? Well, this has been a long-standing debate, and there are arguments pro and con, but if you put down the arguments pro and con, there are many more negative than there are positive. I understand, for example, we don't have the tool of devaluation, obviously, and that is something which other countries do have when they're not in a common currency. But there are so many negative effects also to leaving the euro, which would create huge problems. For example, this would mean immediate default, this would mean the default which we would have to pay, and we would have to pay, if we had to pay in drachmas, for example, we would have to pay our debt maybe twice over because of the difference in the currency. So there are just a number of scenarios which you can see if you look into, which are obviously would be very negative for Greece. So we've chosen this path, a difficult path, but I think it's the best one, the best option we have. Μια ευκαιρία στη χώρα μας από τους Ευρωπαίους και σας θυμίζω τα δημοσιεύματα και όλα τα σενάρια περί εξόδου της χώρας από το ευρώ. Ξαφνικά αυτό το κλίμα, θα λέγαμε, άλλαξε μέσα σε μία μέρα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, τι μεσολάβησε και άλλαξε αυτό το κλίμα μέσα σε μία μέρα, και αν τελικώς ήταν όντως μια πραγματικότητα ή υπήρχε κάποια τεχνητή κρίση, να το πούμε, από τους Ευρωπαίους, γιατί το προηγούμενο διάστημα που αρνιόντουσαν κάθε άλλη βοήθεια. Σας ευχαριστώ. Τα σενάρια σωστά το ρολέτε και όπως ακούσατε και από την προηγούμενη ερώτηση του προσώπου του BBC, ενός αγγλέζικου περιοδικού, δεν άκουσα ποιο ήταν το μέσο που εκπροσωπεί, τα σενάρια αυτά κυκλοφορούν. Τα σενάρια αυτά συζητιούνται. Αλλά πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα η σκληρή διαπραγμάτευση που κάναμε τους τελευταίους μήνες, η πιστικότητά μας από τη μία πλευρά, αλλά ακόμα περισσότερο
αυτές οι θυσίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση, οι θυσίες του ελληνικού λαού, είναι αυτές οι οποίες έχουν πείσει ότι πρέπει να στηριχθεί το ελληνικό πρόγραμμα. Δύσκολο πρόγραμμα, πονάει αυτό το πρόγραμμα, αλλά να στηριχθεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα να γίνει η Ελλάδα μια βιώσιμη οικονομία, μια χώρα που έχει βάλει τάξη στα οικονομικά της και όχι μόνο, και να έχει έρθει και το αίσθημα δικαίου, να χτυπηθεί η ατιμορρησία, να υπάρχει πράγματι μια κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και να αναπτύξουμε τις δυνατότητες. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Είναι κανένας από εμάς που δεν θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει λόγω του πολιτικού, ευρύτερα πολιτικού συστήματος που έβλεπε πελατειακά την ανάπτυξη. Αυτό βάζουμε σε μια άλλη βάση. Κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Μάλιστα, να προσθέσω ότι αυτές οι μεγάλες αλλαγές πρέπει να έχουν βάθος και διάρκεια. Γι' αυτό έχω μιλήσει ακόμα και για δημοψήφισμα και δημοψηφίσματα πάνω στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη χώρα μας. Και δημοψηφίσματα δεν είναι διχαστικά όπως κάποιοι θέλουν να πούνε. Όταν ζητά να εκφραστεί ο ελληνικός λαός, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να του δώσουμε το δικαίωμα να εκφραστεί, αλλά να βοηθήσει και να τον ασπάσουμε και αντιστάσεις που μπορεί να υπάρχουν. Υπάρχουν πράγματι αντιστάσεις στις αλλαγές που θέλουμε για μια πιο δίκαιη κοινωνία, μια πιο ίση κοινωνία, να χτυπήσουμε ανισότητες, να χτυπήσουμε μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα. Σε αυτές τις αντιστάσεις η φωνή του ελληνικού λαού θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και επειδή πολλές φορές λένε «μα γιατί δημοψηφίσματα», χθες έτυχε να μιλήσω με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, τον Έντα Κένι, ο οποίος μου λέει «ετοιμάζω 3 δημοψηφίσματα γύρω από τις αλλαγές που θα κάνουμε». Ένα για το οποίο μου μίλησε είναι ότι στην Ιρλανδία οι μισθοί των δικαστών δεν μπορούν να προσδιοριστούν από την κυβέρνηση, προσδιορίζονται από τους ίδιους τους δικαστές. Αυτό το θέμα θα το πάει σε δημοψήφισμα. Άρα λοιπόν, να μην φοβόμαστε τα δημοψηφίσματα, είναι μια δυνατότητα να κάνουμε τομές και αλλαγές απαραίτητες για να επέλθει ένα αίσθημα δικαίου στη χώρα μας που έχει λείψει πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ τελειώνει η συνέντευξη. Σας ευχαριστώ για τις συμμετοχές σας.